Έτοιμος εμπορικός κόσμος, ο Δήμος Χαλκιδαίων και όλοι όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας στη πόλη της Χαλκίδας. Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τα μεσάνυχτα με μεγάλες προσφορές. Σήμερα λοιπόν ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με την πόλη μας, το Δήμο Χαλκιδαίων, γιορτάζουμε τη Λευκή Νύχτα και έχουμε κανονίσει διάφορα δρόμενα από το απόγευμα από τις 6 ώρα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Έχουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε λοιπόν κανονίσει μουσικές, θα παίζουν σε 3 διαφορετικά σημεία στην Αβάτων. Το ένα θα είναι πίσω από τα δικαστήρια, το άλλο θα είναι στο ύψος των bowling και το τρίτο πάνω ψηλά στο μικρό εμπορικό που είχαμε και το δέντρο μας στο Χριστουγεννιάτικο. Καλύπτεται δηλαδή έτσι αρκετή απόσταση, να μην είναι σε παράπονο κάποιος επαγγελματίας. Όχι μόνο για παράπονο, γιατί το κάνουμε πιο πολύ γιατί θέλουμε όλο το εμπορικό κέντρο να γιορτάσει, να γιορτάσει τη σημερινή μέρα. Και παράλληλα σε αυτά τα σημεία που θα μπουν DJ και θα παίζουν μουσική αποκριάτικη, θα έρθουν 3 σχολές χορού της Χαλκίδας μας και θα χορεύουν αναδιαστήματα κυκλικά από τις 7 μέχρι τις 11, Latin και αποκριάτικα τραγούδια στο κάθε σημείο. Θα έχουμε βέβαια και κεράσματα και προσφορές και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο εμπορικός κόσμος συμμετέχει με πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις για τη σημερινή μέρα. Αυτό, πώς εξέλαβαν έτσι οι συναδελφοί σας την πρόταση του εμπορικού συλλόγου? Πάρα πολύ θετικά. Πάρα πολύ θετικά. Ακούστηκε ότι θα ήταν και καλό πως θα ήταν να γινόταν. Γιατί προτιμήσατε την Παρασκευή? Προτιμήσαμε την Παρασκευή σε συνεννόηση με το Δήμο πάντα. Για να είμαστε να εντάξουμε μέσα στο τριήμερο των εκδηλώσεων της πόλης, βεβαίως, να το εντάξουμε εκεί. Και λόγω ότι το Σάββατο είχαν κανονισμένο ήδη εκδήλωση στο Δήμος, το συζητήσαμε και αποφασίσαμε ότι η Παρασκευή είναι η καλύτερη ημέρα. Επίσης, παράλληλα, στην πλατεία Αγοράς θα έχουμε την λαογραφική εστία και τον κύριο Κονταρά, οι οποίοι θα μας κάνουν αναβίωση αποκριάτικων εθήμων με φωτιές, με πολύ χορό, πολύ κέφι από τις 6.30 ώρα μέχρι τις 8.30. Και μετά επίσης θα έχουμε έναν DJ ο οποίος θα παίζει στην πλατεία Αγοράς από τις 8.30 μέχρι και τις 10. Με κεράσματα πάλι από διάφορα γνωστά ή εκ της πόλης μας.